Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην τέταρτη μέρα εδώ στην Κοπενχάγη. Ο καιρός μια βροχερή διάθεση την έχει, αν και κάπως κυκλοθυμικός, γιατί εκεί φαίνεται να ρίχνει αρκετή βροχή. Τα σύννεφα που έριχναν εδώ βροχή πήγαν προς τα πέρα και εκεί έχει καθαρίσει ο ουρανός. Αλλά όλα καλά. Σήμερα πάμε να εξερευνήσουμε μερικά ακόμα μέρη. Και ξεκινώντας, όπως βλέπετε, από το παραθαλάσσιο μέτωπο, είναι μία από τις ακτές εδώ. Όπως πήγαινα, εντόπισα αυτήν την απίστευτη ισορροπία. Πρέπει να είναι περίπου 20 μέτρα μέχρι την άλλη μεριά. Όπως ίσως διακρίνεται, είναι σχεδόν το ίδιο φάρδος με το λάστιχο. Θα ήθελα πραγματικά να το δοκιμάσω, αλλά έχω το φόβο του ότι μπορεί να γλιστρήσει το λάστιχο. Και είναι και λίγο βρεγμένα. Οπότε φαίνεται να ανοίγει ο καιρός. Θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει και θα γυρίσω εντός ολίγου. Και κάπου εδώ είναι το τέλος της συγκεκριμένης μαρίνας. Αυτό το κτίριο εδώ πίσω είναι των Ηνωμένων Εθνών και εκείνο το κτίριο εκεί είναι μια επενδυτική εταιρεία που έχει να κάνει, ένα από τα θέματα που έχει να κάνει είναι και τα αιωλικά πάρκα, που εδώ στην Κοπενχάγη για ποικίλους λόγους βρίσκονται εντός της θάλασσας. Αλλά πάμε προς τα πίσω. Αλλά προφανώς δεν μπορούσα να παραβλέψω αυτό το τρομερό μαγαζί εδώ. Και χωρίς υπερβολές, αυτό πρέπει να είναι το πιο πλούσιο φαγητό, το πιο πλούσιο παγωτό που έχω πάρει ποτέ. Το παγωτό μπορώ να πω ήταν αρκετά ωραίο. Η γεύση ήταν ελαφρώς διαφορετική από τις δικές μας, αν και τις έχουμε και στην Ελλάδα αυτές τις γεύσεις. Αλλά και το χωνάκι το ίδιο ήταν αρκετά διαφορετικό. Ήταν πολύ πιο γλυκό από το δικό μας. Μάλλον έχει διαφορετική συνταγή τελείως. Στο μεταξύ, αυτό το κτίριο εδώ, όταν φτιάχτηκε, πρέπει να ρωτήθηκε ο ιδιοκτήτης πόσα διαφορετικά μεγέθη παραθύρων θέλεις και η απάντηση που έδωσε να ήταν ναι. Έχει πάρα πολύ αέρα και ελπίζω να ακούγεται καλά ο ήχος. Παρ' όλα αυτά, ενώ πήγαινα από αυτόν τον δρόμο, πρόσεξα τριγύρω διάφορα αρχιτεκτονικού χαρακτήρα θέματα που ήθελα να σχολιάσω οπωσδήποτε. Εδώ, όταν το οικόπεδο που έχεις δεν είναι αρκετά μεγάλο για να υποστηρίξει το σχέδιο του αρχιτέκτονα, παίρνεις και λίγο κομμάτι από τη θάλασσα. Επίσης, όταν στο αρχικό σχέδιο δεν υπήρχαν μπαλκόνια, αλλά πάντα υπάρχει τρόπος. Και μόλις ήμασταν μάρτυρες της αναρχίας στην Κοπενχάγη. Τελικά δεν θα πάω πάλι πίσω στην ισορροπία, γιατί ενώ πήγαινα, ξεκίνησε πάλι να βρέχει, αλλά τώρα πάλι σταμάτησε και βγάζει καθαρό ουρανό. Πρέπει να πάω και σε άλλα μέρη και δεν θα προλάβω, οπότε θα το αφήσω αυτό. Έχω βρει μέχρι τώρα πάρα πολλά σημεία για trial. Τα έχω κάνει πίνη στο χάρτη για να τα θυμάμαι. Και τώρα, γυρνώντας προς τα πίσω, παρατήρησα ξανά αυτό εδώ. Αυτό το drop είναι περίπου σαν του Ελλάδα έχει ταλέντο. Και θα έπρεπε να το επιχειρήσω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω τώρα, αλλά σίγουρα είναι στη λίστα με τα trial spot που πρέπει να ξαναεπισκεφθώ. Αυτό το υδροπλάνο πρέπει να είναι τουριστικό με βάση την πινακίδα που έχει εκεί. Θέλω να πάω να ρωτήσω αν έχει στήριο για να μπει μέσα. Μάλλον πόσο κάνει το στήριο για να μπει μέσα. Σε δεύτερη σκέψη δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Με το που ήρθα εδώ στην είσοδο, έχει ταμπέλα που λέει 110 ευρώ για 45 λεπτά. Μεταξύ όλων των υπολείπων που έχουν προσθεθεί στη λίστα μέχρι τώρα, όσον αφορά δραστηριότητες για την επόμενη φορά που θα έρθω, προστίθεται και αυτό. Ερχόμενος στην Δανία, είχα πάντα στο μυαλό μου πόσο μπορεί να είναι το κόστος ζωής εδώ. Και μέχρι τώρα έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα, αλλά θα το αναλύσω λίγο καλύτερα την τελευταία μέρα φεύγοντας. Αυτός θα μπορούσα να είμαι άνετα εγώ. Αυτή τη στάση την παίρνω εξαιρετικά πολύ συχνά. Γενικά το σενάριο μέχρι τώρα είναι ότι δεν βρέχει για πολλή ώρα. Ρίχνει μερικές μπόρες να τα κάνει όλα μουσκεμα, σταματάει για κάνα δύο ώρο να στεγνώσει και μετά πάρει από την αρχή.
Αυτή τη στιγμή πάλι βρέχει. Πίσω έχουμε καθαρό ουρανό και ελπίζω να έρθει προς τα εδώ. Αν και βλέπω τα σύννεφα να πηγαίνουν προς τα πέρα και από εκεί έχει και άλλα σύννεφα, οπότε απλά συνεχίζουμε με βροχή και ελπίζουμε για το καλύτερο. Κάπου στα μέσα του καιρού και ακριβώς απέναντι είναι το κτίριο της Όπερας, όπου είναι η επόμενη στάση για σήμερα. Όχι για να ακούσουμε όπερα, σήμερα τουλάχιστον, αλλά επειδή έχει μερικά ακόμα σημεία για trial. Εάν δεν είχε και τόσο αέρα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Κάπου εκεί πίσω θα φαίνεται η όπερα, ακριβώς απέναντι εκεί είναι τα πολύχρωμα σπιτάκια. Από εδώ είναι το street food που είχαμε πάει χτες, που θα επισκεφθώ αμέσως μετά από εδώ, όπου το εδώ είναι ακόμα ένα μαγικό trial spot. Μπορεί να μην είναι πολύ ξεκάθαρο στην κάμερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει τρελό αέρα και ψηλό βροχο. Great, thank you very much. Όπως καταλάβατε, απαγορεύεται εδώ. Αναμενόμενο και αυτό, γιατί μάλλον αυτός ο χώρος είναι του ξενοδοχείου εδώ. Αυτό εδώ είναι ξενοδοχείο. Αλλά μια τελευταία ζήτησα, μια τελευταία έκανα, το πέτυχα. Πάμε στο επόμενο σποτ. Ασχέτως με το αν με άφησαν ή όχι, είναι ακραίο σποτ για trial. Αλλά εδώ ακριβώς δίπλα, και όταν λέω ακριβώς δίπλα εννοώ ακριβώς δίπλα, υπάρχει αυτό εδώ το σποτ που νομίζω ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Δεν λέει κάτι για απαγόρευση ποδηλάτου, οπότε όλα καλά.
και να ξεκίνησε πάλι να βρέχει. Ακόμα μία μπόρα. Κυριολεκτικά 5 λεπτά αργότερα, και αφού έγιναν όλα μουσκεμα προφανώς και βγήκε το ουράνιο τόξο, έβγαλε πάλι ήλιο. Παρόλο που μαζί με τον ήλιο το ψηλό βροχό συνεχίζει, νομίζω ότι είμαι στον παράδεισο του trial. Δηλαδή, εντάξει. Και οι παλέτες εκεί και όλα αυτά εδώ και τα σκαλάκια εκεί πέρα που δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω επειδή έγιναν μουσκεμα. Είναι μερικά ακόμα trial spot στην Κοπενχάγη. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω για άλλο εδώ, γιατί η ώρα περνάει. Παρόλο που ο ήλιος είναι ψηλά, είναι ήδη αργά σχετικά και πρέπει να πάω και σε άλλο μέρη. Οπότε στο μεταξύ, εκεί είναι η μαρίνα, ας πούμε, που ήμουν προηγουμένως, και αυτό το κτίριο κατά πάσα πιθανότητα είναι ξενοδοχείο, παύλα εστιατόριο. Τώρα μόλις πρόσεξα ότι η οροφή επάνω είναι γκαζόν. Ναι, προφανώς έβρεξε για 2 λεπτά, έγινε όλα μουσκεμα και ο ουρανός τώρα είναι κάπως έτσι. Καλώς ήρθατε στην Κοπενχάγη. Έχω ξανανεύει αντίστοιχα με αυτόν τον τρόπο, αλλά όχι ούτε τόσο στενά, ούτε τόσο πολλά. Επιτυχία! Και καλώς ήρθατε στην κόκκινη πλατεία. Σχεδόν τα πάντα είναι κόκκινα. Και ακριβώς στο απέναντι τετράγωνο από αυτό της κόκκινης πλατείας υπάρχει αυτό το μαγικό μέρος πραγματικά. Αυτή πρέπει να είναι η πιο καταθλιπτική τσουλήθρα που έχω δει μέχρι τώρα. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά αυτό το μέρος, αυτό το σημείο εδώ, λέγεται το κύμα. Για ευνόητους λόγους, μοιάζει με κύμα. Και για τη συνέχεια έχουμε αυτό εδώ το απίστευτο σποτ. Προφανώς ένα-ένα, κάδος και κάτω. Αλλά γλιστράει απίστευτα πολύ με μια δοκιμή που έκανα. Οπότε δεν θα το επιχειρήσω τώρα, θα το αφήσουμε για την επόμενη φορά. Στο μεταξύ, ακριβώς απέναντι, έχουμε Ninja Warrior, που θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Πιστέψτε με πραγματικά όταν λέω ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Και ακριβώς στον ίδιο δρόμο, λίγο παρακάτω, έχουμε μια διασταύρωση, μια μίξη skate park με γήπεδο μπάσκετ.